στο σπίτι του γεννήτρια για να μπορέσει να έχει απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε αυτή τη λίστα των ανθρώπων αυτών που ταλαιπωρούνται και χρειάζονται το ρεύμα 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή η λίστα εστάλληκε από τους συνδέσμους αυτών των ανθρώπων. Ναι. Απλώς επειδή αυτήν τις μέρες οι διακοπές δεν είναι προγραμματισμένες, θα θέλαμε να μας βοηθήσουν και αυτοί, ανάλογα με το τι είναι στη διάθεσή μας και με βάση την ενημέρωση που έχουν βλέποντας την περιοχή τους πότε προγραμματίζεται η διακοπή, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο και εμείς υποσχόμαστε να φροντίσουμε να μην επηρεαστεί καθόλου η παροχή στα υποστατικά τους. Τι σας λένε οι πολίτες, κύριε Στυλιανού, για αυτές τις διακοπές ρεύματος όταν τους συναντάτε? Ξέρουμε είναι συντεχνίες. Κοιτάξτε, που τις έχουν εξαγγείλει. Δεν μπορώ παρά εσείς ως επικεφαλής της ΑΕΚ, ναι, να εκφράσω τη λύπη μου για την ταλαιπωρία όλου του κόσμου σε αυτές τις διακοπές που γίνονται σήμερα. Ειλικρινά λυπούμαστε πάρα πολύ που δεν μπορούμε να προσφέρουμε όπως συνηθίζουμε τους καταναλωτές μας συνεχή ηλεκτρική ενέργεια. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Έχουμε κάνει επανελειμμένες εκκλήσεις να εξαιρεθούν τα απεργιακά μέτρα ώστε να μπορούμε να, τουλάχιστον όσον αφορά τα θέματα της παροχής, για να μπορούμε να δίνουμε ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους καταναλωτές χωρίς κανένα πρόβλημα. Ελπίζω και εύχομαι να πριδανεύσουν άλλες σκέψεις και να μπορέσουμε σύντομα να επανέλθουμε στην ομαλότητα. Η θέση δική σας για τις ιδιωτικοποιήσεις είναι ότι θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα ή ακριβότερο εάν ιδιωτικοποιηθούν? Τι εκτιμάτε? Εγώ ως τεχνοκράτης έχω, βλέποντας το ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου, τις ιδιαιτερότητες του νησιού, θεωρώ ότι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, αν δεν φτηνήσει το κάψιμο, δεν θα υπάρχει μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος και ιδιωτικοποίηση. Ναι, αλλά ούτε με ένα ιδιώτη θα φτηνήσει το καύσιμο, σωστά? Πολύ σωστά το είπατε. Άρα, τι κάνουμε? Θα πρέπει να φροντίσουμε να δούμε με σοβαρότητα το θέμα της εξέβρεσης εναλλακτικού καυσίμου για να μπορέσουμε να μειώσουμε σημαντικά το κόστος παραγωγής και το κόστος των διατιμήσεων. Λοιπόν, αν περάσει αύριο το νομοσχέδιο, είναι το τέλος του κόσμου, κύριε Στυλιανού? Για την αρχή ηλεκτρισμού είναι, εμείς ως ΑΕΚ θα συνεχίσουμε την πορεία μας προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα αυτά τα θέματα πολιτικής θα πρέπει να απευθυνθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για να δούμε με ποιον τρόπο όλοι μαζί όμως θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση για το καλό του οργανισμού, των εργαζομένων, αλλά και του τόπου γενικότερα. Ευχαριστούμε, κύριε Στυλιανού, για την παρέμβαση.